Αξιότιμο Προεδρείο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας, φέρνοντας το πολύ μεγάλο βάρος μιας τεράστιας ευθύνης που εύχομαι να μην χρειαστεί κανείς να αναλάβει ξανά μέσα σε τόσο τραγικές συνθήκες. Έχω ευθύνη γιατί δεν μιλώ μόνο ως μάνα που έχασε το παιδί της και ως εκπρόσωπος οικογενειών των θυμάτων. Έχω ευθύνη γιατί η φωνή μας γιγαντώθηκε και έσμιξε με φωνή 1.330.000 πολιτών που έχουν συνυπογράψει το δίκαιο αίτημά μας. Και από τούτο το βήμα τους ευχαριστώ για την τόσο συγκινητική τους συμπαράσταση και όλους τους Έλληνες που η ψυχή τους είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Βρίσκομαι ενώπιόν σας γιατί οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου έχουν πάψει να λειτουργούν στην Ελλάδα. Απευθυνόμαστε σε εσάς ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι, όχι ως ηκέτες, αλλά ως πολίτες με αυτονόητα δικαιώματα. Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που και ενδιαφέρονται και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου που ορθά και νυφάλια συναισθάθηκε το κατεπήγον και μας δέχτηκε στη σημερινή ακρόαση. Αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ είναι μια αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. Ουσιαστικά παραβιάζει κατάφορα θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Με λίγα λόγια, σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνουμε στην Ελλάδα σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών. Άνθρωποι απλοί, καλοπροαίρετοι και νομοταγείς, δεν επιτρέπουμε να νομιμοποιείται η ατιμωρησία. Εξαιτίας αυτής, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει σε σχέση με τη διαβόητη Σύμβαση 717 παράνομες πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται αιτιοδός με το δυστύχημα, η κυβέρνηση μέσω της Βουλής παρέχει στον αρμόδιο τότε υπουργό και νυν βουλευτή πλήρη ασυλία. Δεν τον παραπέμπει καν να κριθεί στη δικαιοσύνη. Εξαιτίας αυτής, στο πρώτο 24ωρο μετά τη μοιραία σύγκρουση, δόθηκε κυβερνητική εντολή συγκάλυψης, για την οποία μέχρι και σήμερα κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, παρόλο που έχει δημοσίως ομολογηθεί. Κατά τη σύγκρουση, έφλεκτες και παράνομες ουσίες προκάλεσαν τεράστια έκρηξη που κατέκαψε τους περισσότερους. Το φορτίο αυτό δεν ήταν καν δηλωμένο. Μέσα σε 5 ημέρες μετακίνησαν τα συντρίμια και επιχωμάτωσαν πλήρως το χώρο. Χάθηκαν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Καμία παρέμβαση εισαγγελέα και ανακριτή. Παρά 6 μήνες μετά, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μας προέτρεψε να ζητήσουμε βοήθεια από την Εκκλησία. Βέβαια, είναι ήδη γνωστή σε εσάς η αμφισβήτηση της ελληνικής δικαιοσύνης, επειδή η κεφαλή αυτής διορίζεται από την κυβέρνηση. Σήμερα εμείς και όλος ο ελληνικός λαός είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη. Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Υπουργός διακήρυταν ότι ο σιδηρόδρομος είναι απολύτως ασφαλής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή είναι όσο ασφαλής μπορεί να είναι. Ξεκάθαρα όμως γνωρίζει ότι δεν είναι και είναι εντάξει με αυτό. Σημειωτέων, οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας δεν έχουν θεσπιστεί, ούτε φυσικά νέοι. Για επαυξημένη ασφάλεια μετά το δυστύχημα, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο νόμος που την ενσωματώνει. Η διαδικασία της ανάκρισης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι η αλήθεια δεν θα λάμψει. Για άλλη μια φορά. Αν όμως δεν λάμψει η αλήθεια, είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί το κακό. Εμείς δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε με αφορμή το προσωπικό μας δράμα να ενσκύψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης σε 3 αντικείμενα μείζωνος ενωσιακού ενδιαφέροντος. Στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας των πολιτών, στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά στην Επιτροπή σας, να ζητήσετε για το θέμα γνωμοδότηση από τις Επιτροπές Λίμπε και Τραν και από κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Να ζητήσετε από την Κομισιόν και τον ΕΡΑ πλήρη επίσημη ενημέρωση και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού. Να ανακληθεί το πιστοποιητικό ασφάλειας του ΕΡΑ μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου. Στη μνήμη των νεκρών μας, στο όνομα του κράτους δικαίου και των κοινών μας αξιών, ελπίζουμε να εισακούσετε το θεμητό και δίκαιο αίτημά μας. Σας ευχαριστώ. Φλάνε Γκάιερ, επικεφαλής της μονάδας για το κράτος δικαίου στη Γενική Διεύθυνση για θέματα δικαιοσύνης, την DG Justice. Πριν παρουσιάσω την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτή την αναφορά, προσωπικά
να πω σε όλα τα μέλη οικογενειών, σε όλους τους γονείς και εδώ και διαδικτυακά, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Πολλά θύματα ήταν νέοι, φοιτητές, παιδιά, και σαν γονέας μπορώ να φανταστώ την οδύνη και το τι περάσατε και τι περνάτε. Και λυπάμαι πάρα πολύ για την απώλειά σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει συλληπιτήρια και τη συμπάθειά της στα θύματα των στις οικογένειες των θυμάτων. Προτεραιότητά μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε εντός των δυνατοτήτων μας να αποφύγουμε παρόμοιες τραγωδίες να ξανασυμβούν. Υπό το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι περιορισμένος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ερευνήσει τα αίτια των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Αυτό απομένει ευθύνη των κρατών μελών και ιδιαίτερα του Εθνικού Φορέα Ερευνών που δημιουργήθηκε δυνάμει το άρθρο 22 της Οδηγίας για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων. Παρομοίως, η διαχείριση και η εποπτεία των σιδηροδρόμων, ασφαλείας των σιδηροδρόμων, εμπίπτει στις αρχές και εταιρείες των κρατών μελών που χρησιμοποιούν τις σιδηροδρομικές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μπορεί να υποστηρίξει μια ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εθνικούς φορείς και μια ομάδα εμπειρογνωμών για αυτό το σκοπό της Υπηρεσίας για Σιδηροδρόμους βοηθάει τις έρευνες που κάνει ο Εθνικός Φορέας Ερευνών για τους σιδηροδρόμους και τις αεροδρομεταφορές και τα σχετικά δυστυχήματα. Στόχος της έρευνας είναι να βρει λεπτομερώς ποια είναι τα αίτια των δυστυχημάτων και να παράγει ασφαλείς συστάσεις που θα βοηθήσουν να αποφευθούν παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον. Αυτού του είδους η έρευνα είναι ξεχωριστή από δικαστική έρευνα που εστιάζεται επί καταλογισμού ευθυνών. Μετά το δυστύχημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Υπηρεσία Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ετοιμάσει έκθεση για το καθεστώς της εφαρμογής και υλοποίησης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και για τα θέματα διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα. Βάσει αυτών, οι αρχές στην Ελλάδα εργάζονται επί συγκεκριμένου σχεδίου δράσεως για να καλύψουν τα πορίσματα του ερευνητικού φορέα και θα παρακολουθήσει το πώς όλα αυτά πραγματοποιούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι δεσμευμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίζει την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2012-34 για ενίο χώρο ευρωπαϊκό για σιδηροδρόμους και σε σχέση με τις συμβάσεις με τον ΟΑΣΕ, που είναι ο διαχειριστής υποδομών σιδηροδρομικών στην Ελλάδα. Η συμβασιακή σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΟΑΣΕ, η σύμβαση δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2023 και έτσι μπορέσαμε να αποσύρουμε τη διαδικασία επιπαραβάσης της Ελλάδας που δεν είχε εφαρμόσει επί τη συμφωνία. Έχουμε εκφράσει αρχικές ανησυχίες στις ελληνικές αρχές τέλος του 2023 για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία που προανέφερα και αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ενδεδειγμένα επόμενα βήματα λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση στην επιστολή που απεστάλλει, από την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι συνεχίζονται οι έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά την εκτέλεση του κρίσιμου καθήκοντος που έχει για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, δυνάμει των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα, την εξουσία να παρέμβει σε ξεχωριστές δικαστικές υποθέσεις, ούτε μπορεί να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πώς οι διάφορες υποθέσεις καλύπτονται από τις δικαστικές αρχές ενός κράτους μέλους. Η απόφαση, συγκεκριμένες αποφάσεις, είναι ευθύνη των δικαστικών αρχών κάθε κράτους μέλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Ελλάδα στα πλαίσια της εκθέσεως κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κύκλου του Ευρωπαϊκού του κράτους δικαίου. Και η έκθεση συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες αναχώρα συστάσεις προς όλα τα κράτη-μέλη και είναι ένα κομμάτι και βάση όλου του κύκλου. Στο κεφάλαιο για την Ελλάδα το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε σοβαρά προβλήματα που απομένουν όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα των δικαστικών αρχών και τη διάρκεια των δικών που επιδεινώθη. Αναφέρεται επίσης σε μέτρα για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του δικαστικού συστήματος. Σχετικά με αυτό, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Εθεκτικότητας εμπεριέχει διάφορα μέτρα με στόχο τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την αποδοτικότητα και
μεταξύ του συστήματος βαθμονόμησης, τις επιδόσεις του δικαστικού κλάδου που βαθμολογείται το δικαστικό σύστημα σύμφωνα τις αποδόσεις και την εξαρτησία του, για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος, δίνοντας αντικειμενικά αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και θα κλείσω σε μισό λεπτό, συγγνώμη που καθυστέρησα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιτευχθή σαν πρόοδο προς επίτευξη καλού ιστορικού διώξεων και τελικών αποφάσεων σε περιπτώσεις διαφθοράς. Η πρόοδος είναι σχετικά περιορισμένη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σχετικές συστάσεις και στην έκθεση του 22 και του 23 για το κράτος δικαίου, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι πρότεινε νέα οδηγία για την καταπολέμηση τρομοκρατίας της διαφθοράς. Να επιβραδύνετε λίγο, δεν μπορούν να σας ακολουθήσουν οι διερμηνείς, λέει πρόεδρος. Όσο μπορώ να μιλάω, εντάξει, μπορώ να το πω και πιο αργά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει την πρότασή της για νέα οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Παρουσιάστηκε 3 Μαΐου του 2023 με στόχο την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα κράτη-μέλη, και αυτή η οδηγία τελεί υπό διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει δεσμευμένη να στηρίξει το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη και παρακολουθεί το σύνεγγυ εξελίξει στην Ελλάδα, εν την προετοιμασία της εκθέσεως του 24 για το κράτος δικαίου θα δημοσιεύσει τα απορίσματά της τον Ιούλιο του 2024. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με ελληνικές αρχές για να προωθήσουμε και να ευρύνουμε το κράτος δικαίου εντός του πλαισίου του μηχανισμού του πλήρους για το κράτος δικαίου και στα όρια των αρμοδιοτήτων της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ούτως ώστε να διασκεδάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και έχουν παρουσιαστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ΕΛΚ. Ο κύριος Κάνεφ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολύ λίγο εκ μέρους του συναδέλφου Φάλκε. Καταρχάς, να εκφράσω τα δικά του και δικά μου βεβαίως βαθύτατα συλληπιτήρια και τη συμπαράστασή μας προς τους αναφέροντες. Μετά, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεξοδικότατη παρουσίαση και την ορατή προσπάθεια να χρησιμοποιήσει κάθε διάσημο μέσο να βοηθήσει τους συγγενείς των θυμάτων στην προσπάθεια να βρουν την αλήθεια και να βρουν δικαιοσύνη βάσει της παρουσιάσεως που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ, και εκ μέρους του συναδέλφου Φάλκε θεωρώ επίσης και επαναλαμβάνω, ότι θα θέλαμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε αρκετούς ομιλητές πολιτικών ομάδων. Κάνουμε ένα πρώτο γύρο και μετά προχωράμε. Ο κύριος Παπανδρέου από τους Σοσιαλιστές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τα συλληπιτήρια της οικογένειας, τραγικό ατύχημα στην Ελλάδα που έπληξε, συγκλώνησε την κοινωνία. Έδειξε ότι υπάρχει αδικία, ότι υπάρχει συγκάλυψη. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλή. Είναι αυτό που θέλει να ακούει ο ελληνικός λαός. Ότι έχει ακουστεί το αίτημα των Ευρωπαίων. Διότι φαίνεται ότι η δικαιοσύνη αγνοεί και καλύπτει τα στοιχεία. Οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν το να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουρινιού, εκ μέρους του Τουρινιού. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κίρτσος. Συμμερίζομαι την ανάλυση του κυρίου Παπανδρέου με την εξαίρεση του κυβερνώντος κόμματος. Όλα τα άλλα κόμματα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι το δικαστικό σύστημα έχει υστερήσει. Ο λαός προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Η παρέμβαση του Ευρωκοινοβουλίου και οι προσπάθειες που κατευλήθησαν και καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούν σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Είναι πρόκληση που σχετίζεται με το δικαστικό σύστημα και με το πόσο είναι αξιόπιστο το πολιτικό σύστημα. Από πλευράς κοινωνίας, η κοινωνία πόσο αξιόπιστο βλέπει το πολιτικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κ. Κόκαλης. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τους συγγενείς των θυμάτων για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η υπόθεση, συμφωνώ με τα άλλα κόμματα, και να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση,
παρουσία και των αρμοδίων εθνικών αρχών, δεδομένη τη σοβαρότητα των στοιχείων και των ανησυχιών που εγείρονται για την υπόθεση σε όλη την ελληνική κοινωνία. Συμφωνώ να σταλεί υπόθεση στην επί της ουσίας Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Επιτροπή Μεταφορών για Πληροφορίες. Και τρίτον, θα ήθελα να ζητήσω από την ΠΕΤΗ να στείλει μια επιστολή στις ελληνικές αρχές για την παροχή πληροφοριών για την υπόθεση, αλλά και για να δηλώσουμε την ανάγκη να διαλευκανθεί η υπόθεση πλήρως και γρήγορα. Τέλος, προτείνω ως Επιτροπή να ζητήσουμε πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών για την ασφάλεια. Να θυμίσω την πρόσφατη δήλωση της Ευρωπαίας Αγγελέως για τη μην πρόσβαση στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να θυμίσω στην αγαπητή Επιτροπή ότι σε δικιά μας ερώτηση είχε απαντήσει η κυρία Βαλεάν ότι έχει στη σέγγια της μια έκθεση που λέει ότι η ελληνική σιδηρόδρομη είναι ασφαλής, πράγμα το οποίο είδαμε με φρικτό τρόπο πως δεν ισχύει, και σε αίτημα για την πρόσβαση στα έγγραφα έχει ήδη αρνηθεί μια φορά και θα ήθελα τη βοήθεια της Επιτροπής να απελευθερωθούν αυτά τα 17 έγγραφα τα οποία η Επιτροπή μας λέει ότι αφορούν στην υπόθεση και όμως δεν θέλει να μας τα δώσει. Εμείς σαν νομοθέτες πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια και πρέπει να βοηθήσουμε να βγει αυτή η αλήθεια και στο ελληνικό κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φράγκος, παρακαλώ. Ο κύριος Φράγκος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι στηρίζουμε πλήρως την αναφορά που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, ζητώντας να μείνει ανοιχτή αυτή. Καλούμε τα ευρωπαϊκά όργανα να ακούσουν τις φωνές όχι μόνο των συγγενών, αλλά όλων των Ελλήνων που ζητούν ένα πράγμα, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή απειλείται στην Ελλάδα από τη συγκάλυψη. Μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων, να πούμε ότι βρίσκονται και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που ζητούν την άρση της ασυλίας πίσω από την οποία κρύβονται οι ένοχοι αυτού του εγκλήματος. Η κυβέρνηση με μια εξεταστική επιτροπή παροδία προσπάθησε βιαστικά να κάνει ένα κουκούλωμα χωρίς να ακούσει καν βασικούς μάρτυρες. Στην ουσία, 16 κυβερνητικοί βουλευτές στέκονται μπροστά σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που με τις υπογραφές τους, ζητούν να μπει ένα τέλος σε αυτή την ασυλία. Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε και την ηχηρή παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, πρώτον, αν η Σύμβαση 717 είχε ολοκληρωθεί, το δυστύχημα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, και δεύτερον, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν τους επιτρέπει να κάνουν έρευνα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απαιτείται λοιπόν, επαναλαμβάνω, να μπουν μπροστά τα ευρωπαϊκά όργανα ώστε να μπει ένα τέλος στη συγκάλυψη που υπάρχει σε αυτό το έγκλημα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αρβανίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής από τη μεριά της αριστεράς. Είναι αυτονόητο ότι θα στηρίξουμε ανεπιφύλακτα το δίκαιο και εύλογο αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών το 23. Εμείς το λέμε έγκλημα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ για να υπηρετούμε το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών στο μόνο αιρετό ενωσιακό όργανο με αρμοδιότητα να ασκεί διαρκή έλεγχο ουσιαστικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να αξιολογεί κατά πόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις ανησυχίες των πολιτών. Θα επιμείνω λίγο κι εγώ, όπως και οι συναδελφοί μου, στις πρόσφατες συνεντεύξεις της Ευρωπαίου Εισαγγελέως της κ. Κοβέση, η οποία είπε αυτολεξή και το μεταφέρω. Τα αποκαλυπτικά. Πρώτον, αν το έργο είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως και όπως έπρεπε, τα Τέμπη δεν θα είχαν συμβεί. Δεύτερον, ειλικρινά ενθαρρύνω τους ανθρώπους να μην τα παρατήσουν μέχρι να δικαιωθούν, να μην σταματήσουν να αναζητούν την αλήθεια. Και ήρθαν εδώ ακριβώς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια, είπε η εισαγγελέας. Μας μπλοκάρουν από το να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη, είπε η εισαγγελέας. Γιατί αν σου απαγορεύσουν να κάνεις έρευνα, δεν μπορείς να αποκαλύψεις την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω για να αντιληφθεί κάποιος, ότι ο πιο δύσπιστος εδώ μέσα, ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα και ότι εδώ πρέπει να αναζητηθεί η αλήθεια προς πάσα κατεύθυνση. Κλείνοντας λοιπόν, πρέπει να πω ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν ανέχεται την καταράκωση του κράτους δικαίου και την κατάρρευση της ενωσιακής νομιμότητας σε κανένα κράτος μέλος.
Και δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν και να νιώθουν οι πολίτες των κρατών μελών ότι είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν ασυλία απέναντι στον νόμο. Νομίζω ότι το σύνθημα που υπάρχει στην χώρα μου τουλάχιστον είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη παντού. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος, ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ασλανίδη, που είναι σήμερα κοντά μας, όπως και όλους τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, για αυτή την πρωτοβουλία, την πολύ σημαντική, και να εκφράσουμε τη στήριξή μας για να προωθηθεί η αναφορά και βέβαια για τον αγώνα τους για να λάμψει η αλήθεια. Ο ελληνικός λαός και η νεολαία πάνδημα έχουν διατρανώσει ότι αυτό που ζητούν είναι η πλήρης διαλεύκανση του εγκλήματος, η απόδοση των πολιτικών, αλλά κυρίως των ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος, κατά την άποψή μας, για να βρουν δικαίωση όσοι έχασαν τους ανθρώπους τους. Σε ό,τι μας αναλογεί, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αναδείξαμε την τραγωδία των Τεμπών. Με ομιλίες στην Ολομέλεια, με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, με συνέντευξη τύπου στο Στρασβούργο, με συνδικαλιστές σιδηροδρομικούς που είχαν έγκυρα ειδοποιήσει για τις ελλείψεις μέτρων ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, είναι ενδεικτικό και δεν είναι τυχαίο ότι ένα χρόνο μετά το ατύχημα, αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έστω και σε επιτροπή, όπου συζητάμε για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και την κατάσταση των σιδηροδρόμων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Η δε ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στη συγκάλυψη. Στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή υιοθέτησε το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Δεν έχει δώσει καμία πιστική απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει η αναφέρουσα και είναι στα χείλη όλων μας. Συνάγεται δε ότι αυτουργός είναι η στρατηγική της απελευθέρωσης του κομματιάσματος της υποστελέχωσης του σιδηροδρόμου. Αυτή δημιουργεί το υπόστρωμα για τέτοια λάθη. Είναι αυτή η ευρωενωσιακή στρατηγική που έχει αποτέλεσμα το 7% του πλήρους δικτύου να καλύπτεται μόνο με το σύστημα ERTMS και να συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερα και μικρότερα ατυχήματα. Βασική ένοχη είναι οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί που υλοποίησαν, όπως σημειώνει και η αναφορά, αποδίδοντας ευθύνες στον Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Καραμαλή, του ΣΥΡΙΖΑ ΣΠΙΡΤΖΙ. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περί ανθρωπίνου λάθους και ρουσφετιού είχαν υιοθετηθεί και από άλλους, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αυτή την εγκληματική στρατηγική για τους σιδηροδρόμους βγάζουν λάδι οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που το ΚΚΕ καταψήφισε. Γιατί συνεχώς αναβάλουν τη δέσμευση των ομίλων για τοποθέτηση απαραίτητων σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, γιατί είναι σε βάρος του κόστους των ομίλων, των κερδών των ομίλων. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Αυτή η αναφορά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ασκεί πίεση κόντρα στη συγκάλυψη, για το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοισίας, την έκρηξη που σκότωσε δεκάδες από τα θύματα, για το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος, και απαιτεί να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία τη στιγμή που οι δικογραφίες για τον πρώην Υπουργό Καραμαλή, τον πρώην Περιφερειάρχη Αγοραστό, έχουν φτάσει στη Βουλή και η κυβέρνηση άρων-άρων θέλει να κλείσει, έκλεισε την Εξεταστική Επιτροπή. Η αναφορά είναι κρίσιμο να μείνει ανοιχτή προς παρακολούθηση. Να παραπευθεί αμέσως και στην ΤΡΑΝ και στη ΛΥΜΠΕ με αίτημα να διοργανωθεί συζήτηση σε αυτές τις επιτροπές για το έγκλημα των Τεμπών. Και βεβαίως, κατά την άποψή μας, να κοινοποιηθεί στην ελληνική κυβέρνηση εκφράζοντας τη θέση της Επιτροπής Αναφορών για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση όλων των ευθυνών που προκύπτουν ποινικών και πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κυμπουρόπουλε, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πραγματικά την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Ασλανίδη για την παρουσία τους εδώ, αλλά και για την αναφορά τη δικιά τους και όλων των οικογενειών των θυμάτων. Δηλώνω εκ προημίου ότι στέκομαι με απεριόριστο σεβασμό απέναντι στον πόνο σας, αλλά και αυτών που επέζησαν και κουβαλάνε πολλά σωματικά και ψυχικά τραύματα. Κανείς δεν μπορεί να σας στερήσει το δικαίωμα αναζήτησης της αλήθειας, αλλά και να εκφράσετε την οδύνη και τον πόνο σας όπως το νιώθετε. Από εδώ και πέρα, το λόγο έχει προφανώς η δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι ένα ευνομούμενο κράτος και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και το δικαστικό σώμα. Και πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων δεδομένης της σημασίας και της τραγικότητας της υπόθεσης. Θέλουμε να χυθεί φως στην υπόθεση και να δημιουργηθούν οι ένοχοι για ευθύνες και παραλήψεις, όπου και αν αυτές βρίσκονται. Και πρέπει να γίνει
ό,τι είναι δυνατόν ώστε να διευκολυνθεί η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση της δικαιοσύνης. Πρόσφατα η δικαιοσύνη όρισε και νέο πραγματογνώμονα. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απ' την άλλη, μια τέτοια υπόθεση μας αφορά όλους. Και δεν πρέπει να έχει κομματικό πρόσημο. Καθώς αυτό δεν συμβάλλει προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αναμένουμε την ετοιμιγωρία της δικαιοσύνης. Να ρίξει φως στην υπόθεση, αλλά και να αποτελέσει εφαλτήριο για να διασφαλίσουμε ασφαλείς σιδηροδρόμους στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ σήμερα.